και ελπίζω η τηλεόραση να βρει θέση και στα άτομα, στα αμαία και να τους βάλει ναι και στη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση, γιατί όχι. Δείτε το. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί σας και για το επόμενο ημίωρο θα είμαστε μαζί τηλεοπτικά. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, παρουσιάστρια. Η Χριστιάνα Μητσικούδη μπορεί να βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ωστόσο νιώθει ευγνώμων για τη ζωή. Λατρεύει τη δημοσιογραφία και αισθάνεται, όπως λέει, τυχερή για το επάγγελμα που επέλεξε. Δεν έκλαψα όταν γεννήθηκα, κατά συνέπεια δεν οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος και προέκυψε κινητική αναπηρία. Ήταν όνειρο ζωής να γίνω δημοσιογράφος για μένα. Η δημοσιογραφία για μένα είναι λειτουργήμα και πιστεύω ότι ο κάθε δημοσιογράφος πρέπει να προσφέρει στο κοινό την καλύτερη ενημέρωση για τον τομέα στον οποίο καταρτίζεται. Εγώ και λόγω συνθήκων επέλεξα να ασχοληθώ με θέματα αμαία. Είναι λίγο ασυνήθιστο, δηλαδή είναι και λίγο δύσκολο να μετακινηθείς κτλ. Αλλά με θέληση, με πολύ αγάπη και στήριξη από την οικογένειά μου πήγαν όλα καλά και κατάφερα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας ενημερώσω για τις ειδήσεις που κυκλοφόρησαν για τα θέματα αναπηρίας. Η ίδια, όπως αναφέρει, έχει ακούσει αρκετά ρατσιστικά σχόλια. Είναι όμως δυνατή και κοιτάει μόνο μπροστά. Δεν δίνω σημασία, προχωράω παρακάτω. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη για να στεκόμαστε σε μικροπρέπειες που κάποιοι άνθρωποι λένε είτε γιατί δεν γνωρίζουν είτε γιατί δεν σου δίνουν την ευκαιρία να σε γνωρίσουν σαν άνθρωπο. Είναι λογικό να κοιτάξεις το διαφορετικό, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, να ρωτήσεις κτλ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εάν έχεις εξοικειωθεί με τον εαυτό σου ως ανάπηρος πολίτης, ως άνθρωπος, δεν σε ενοχλεί από ένα σημείο και μετά. Απλώς προσπαθείς με πολύ ωραίο τρόπο, εάν σε ρωτήσει κάποιος, να εξηγήσεις ότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Απλώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, έτσι. Εγώ στέκομαι πάντα και στις υποχρεώσεις. Δεν μιλώ μόνο για τα δικαιώματα. Η ζωή είναι ένα δώρο και πρέπει να τη ζούμε. Κάθε μέρα που περνάει δεν γυρίζει πίσω για μένα. Και πρέπει κάθε μέρα να μας αφήνει μια γλυκιά ανάμνηση, όσο γίνεται περισσότερο τουλάχιστον. Για μένα η κινητική αναπηρία ήταν εφαλτήριος δύναμη για να κάνω πράγματα. Θεωρώ πολύ μίζερο και πολύ έτσι άσχημο το να μιζεριάζω εγώ ενώ ο άλλος παλεύει σε ένα νοσοκομείο για τη ζωή του. Είναι άδικο και θα ήμουν αχάριστη απέναντι στο Θεό και απέναντι στη ζωή και αυτό δεν το θέλω. Δηλαδή αν με ρωτούσε κάποιος ποτέ τι σε πονάει περισσότερο, το ότι έχεις κάποια κινητική αναπηρία ή το ότι έχασες τον πατέρα σου, θα του έλεγα ότι έχασα τον πατέρα μου. Όλα αντιμετωπίζονται και όλα ξεπερνιούνται εκτός από τις απώλειες των αγαπημένων μας προσώπων.